Θα να ακούσουμε λιγάκι το ηχητικό, το βίντεο που έχουμε. Ας το δούμε λιγάκι, ναι. Λοιπόν, με το αυτό που βλέπατε το φεστιβάλ και να περάσουμε για την αφορμή των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης που είναι το 2012, ο Ιαννός διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας, για να ξέρετε, με τον τίτλο Θεσσαλονίκη 2012 και καλεί όλους τους ερασιτέχνες φωτογράφους της πόλης να συμμετέχουν με φωτογραφίες που αντανακλούν βέβαια το πνεύμα της Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων για τη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες και φυσικά στο www.photo2012.gr για όσους από εσάς θέλετε να μάθετε περισσότερα και να δραστηριοποιηθείτε επάνω σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πάμε τώρα στο να πω στα γρήγορα και για το πολιτιστικό κέντρο Θέρμης που παρουσιάζει τις 8 γυναίκες που κατηγορούνται του Ρόμπερτ Τόμα το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου με τιμή εισιτηρίου μόνο 3 ευρώ. Πάμε στο θέατρο Σοφούλη, το οποίο την Παρασκευή θα έρθουν εδώ μαζί μας ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τον Αντίνο τον Αλμπάνη να μιλήσουμε για την παράσταση I Will Survive σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Σαρακατσάνη. Μαζί με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και τον Αντίνο Αλμπάνη θα δείτε και κάποιο βιντεάκι λίγο αργότερα για να πάρετε μια ιδέα. Είναι μια παράσταση για το τέλος του κόσμου, μια έκτακτη ανακοίνωση. Τρεις δυναμικοί εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς του θεάτρου έρχονται με φόρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να φέρουν την καταστροφή σε μια ανατρεπτική συμπαραγωγή με το δραστήριο Θέατρο Σοφούλη. Ας δούμε το βιντεάκι, έτσι θα τα πούμε αναλυτικότερα την Παρασκευή. Ξεκινάει αύριο στο Θέατρο Σοφούλη από τις 17 του μηνός μέχρι τέλος του μήνα. Καλησπέρα. Η Κατσαρίδα ήταν μια παράσταση που μας έμαθε πολλά. Σημείωσε ανέλπιστη επιτυχία. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Μετά την Κατσαρίδα, ήθελα να κάνω αρκετά πράγματα. Όμως έβλεπα τα πάντα γύρω μου να καταραίουν. Τα άγρια παιδιά μου έμαθαν ότι η ζωή είναι σαν το skateboard. Όταν πέφτεις, πρέπει να μάθεις να σηκώνεσαι. Εγώ πάντως δεν σηκώθηκα ποτέ. Μετά από αυτό, ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου. Αλλά η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και τότε αναρωτηθήκαμε. Τι θα κάνουμε? Τι θα απογίνουμε? First I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights thinking how you get me wrong. I grew strong. I learned how to carry on. So you're back. From outer space. I just want to be here. Without you, and on your face. I should have changed my stupid luck. I should have named you leave your key. If I can tell you, I know that it's fun. Then you'd be back to battle me. So now go. Walk out the door. Walk out the door. Just turn around now. Because you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Oh, no, no, I. I will survive. Oh no, then. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Το Φεβρουάριο του 2011. Και όχι το 2012. Ο κόσμος θα καταστραφεί. Όλα θα χαθούν εκτός από δύο επεισόδες. Αυτή είναι η παράσταση We Survive. Στο θέατρο Σοφούλη θα ξεκινήσει αύριο, όπως σας είπα. Πάμε να δούμε γρήγορα τους πειρατές της Μπέση Μάλφα. Η μουσική σκηνή Stage φέρνει τη συγκεκριμένη παράσταση στις 18 του μηνός. Μια μουσική κωμωδία που η Μπέση Μάλφα έχει δώσει τον τίτλο αυτό, Πειρατές. Η συγγραφή και η σκηνοθεσία είναι δική της. Πρωταγωνιστούν μαζί της βέβαια ο Θανάσης Δόβρης, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο σύζυγός της, ο Ρέσης Τζιόβας, η Ευτυχία Φανουριώτη, ο Γιώργος Χατζής και ο Βαγγέλης ο Γιαννάκης. Η ενορχήστρωση και η σύνθεση διεύθυνση ορχήστρας του Γιώργου Χατζή και συμμετέχουν μαζί η μουσική Παναγιώτης Αλεξίου, Δημήτρης Δημόπουλος, Βαγγέλης Καντοράτος, Γιάννης Πλαγιανάκος, Νίκος Χριστόπουλος και Χρήστος Ωρεόπουλος, όπως σας είπα, στο stage της Θεσσαλονίκης. Και να πάμε στο ολόκληρο σας έκπληξε σε μια ώρα το Adam Long, James Oldfield και Daniel Singer που έρχεται από τις 3 Μαρτίου στο Θέατρο Εγνατία για 20 συλλεκτικές παραστάσεις, όπως τις λένε. Ξεκίνησε να κρατήσει μία ώρα και ήδη βρίσκεται 17 χρόνια στο θέατρο. Η μετάφραση, είπαμε, του Κωνσταντίνου και η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Σκηνικά κουστούμια Βίκη Ρουμπέκα, μουσική επιμέλεια Κώστας Σουρβάνος, μουσική διασκευή στίχων Οθέλου Νίνος και παίζουν Γεράσιμος Γιαννατάς, Ναταλία Δραγούμη, Αντώνης Λουδάρος και Άκης Σακελαρίου. Τους βλέπετε ήδη. Είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Θα έχουμε περισσότερα και γι' αυτό τις επόμενες φυσικά ημέρες. Και να περάσουμε τώρα σε δύο έργα που το ένα ξεκίνησε στην Αθήνα, Cyrano de Bergerac, την εβδομάδα αυτή του Edmond Rostan, στο κτίριο Τσίλερ στην κεντρική σκηνή, όπου εκεί βέβαια η μετάφραση είναι της Λουίζας Μιτσάκου, σκηνοθεσία του Νίκου του Καραθάνου, ο οποίος έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Cyrano, και σκηνικά κουστούμια Έλλη Παπαγεωργακοπούλου. Η μουσική Κορνίλιος Σελαμσής, η κίνηση Αμάλια Μπένετ, η φωτισμή Λευτέρης Παυλόπουλος, επιμέλεια κειμένου Φωτεινή Μπαξεβάνη, δραματολόγος παράστασης η Εύα Σαραγά. Και να πω στα γρήγορα τους ηθοποιούς. Παίζει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο Πάνος ο Βλάχος, η Τζίνα η Θλιβέρη, ο Νίκος ο Καραθάνος που είναι και πρωταγωνιστής βέβαια σαν Σιρανό. Η Ροξάνη είναι η Λένα η Κιτσοπούλου. Ο Γιάννης ο Κότσιφας, ο Γιάννης ο Κωνσταντακόπουλος, ο Χρήστος ο Λούλης που είναι ο Κριστιαν, ο Ντένις ο Μακρύς, ο Ιωσήφ ο Μαράουι, ο Αλέξανδρος ο Μαυρόπουλος, η Αγορίτσα η Οικονόμου, ο Αργύρης ο Παταζάρας, ο Άγγελος ο Παδημητρίου, το ρόλο του Ντεγκής παίζει και τον Μονφλερί. Τραγουδάει βέβαια κιόλας ο Άγγελος Παδημητρίου. Δεν γίνεται χωρίς να τραγουδήσει. Ποιητής Γασκόνος και κλαρινέτο Γιάννης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Αράντης, Δημήτρης Τίγκας, Άγγελος Τριανταφύλου, Κοσμάς Φοντούκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη και Απόστολος Ψαράς είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της κωμωδίας. Cyrano de Bergerac του Edmond Rostand στο κτίριο Τσίλερ στην κεντρική σκηνή. Και να περάσουμε στο άλλο έργο που παίζεται στην Αθήνα, πάλι στο κτίριο Τσίλερ, στην κεντρική σκηνή, η Εμίλια Γκαλότη, η οποία παίζεται ήδη, του Gotthold Ephraim Lessing, και εκεί πέρα η μετάφραση είναι του Γιώργου Δεπάστα και η σκηνοθεσία διαμόρφωση σκηνικού χώρου του Γιάννη του Χουβαρδά, του διευθυντού δηλαδή, κουστούμια Ιωάννα Τσάμι, Λευτέρης Παυλόπουλος φωτισμός, δραματολόγος παράσταση Έλενα Καρακούλη, η Νατάσα Τριανταφύλη βοηθός σκηνοθέτη και φωτισμός βοηθός η Σοφία Αλεξιάδου. Εδώ έχουμε την εξής διανομή, ο Ακύλας ο Καραζήσης είναι ο Ετόρε Γκοντσάικα, ο Νίκος ο Κουρής είναι ο Μαρινέλη, η Κλαούντια Γκαλότη είναι η Θέμηση Μπαζάκα, ο Οντάρντο Γκαλότη είναι ο Μινάς Χατζησάβας, η Εμίλια Γκαλότη είναι η Άλκησης Πουλοπούλου, ο Κόμης Απιάνη, ο Γιάννος ο Περλέγκας, η Κόμισα Ορσίνα, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Πύρο είναι ο Θανάσης Ιωάννου, ο Άντζελο είναι ο Παύλος Σταυρόπουλος και ο Μπατίστα ο Κώστας ο Κοράκης. Ας ακούσουμε λίγο την παράσταση και μετά, βλέποντας την παράσταση, θα σας πω και εγώ κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το ταξίδι που
θα οργανώσει η εκπομπή για να δούμε αυτές τις παραστάσεις στις 2. Όσοι από εσάς θέλετε θα επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα που θα σας δώσω για να δηλώσετε συμμετοχή. Για τις 5 Μαρτίου το προγραμματίζουμε. Εάν βέβαια μπορούμε να το κάνουμε και νωρίτερα, αυτό θα εξαρτηθεί με τη δική σας συμμετοχή. Ή δηλαδή μια εβδομάδα νωρίτερα ή Σάββατο 5 Μαρτίου, γιατί 6 Μαρτίου τελειώνει η συγκεκριμένη παράσταση, η Εμιλία Γκαλώτη. Άρα δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Ας ακούσουμε λίγο από τον ήχο της παράστασης και αμέσως μετά θα σας πω και τα υπόλοιπα. Παιδί μου, δεν περίμενα να σε συναντήσω στον προφάλαμο. Θυμάσαι τη φορούσα, πως είναι την πρώτη φορά που με είδες και σου άρεσε, θυμάσαι. Αν θυμάμαι, πάντα έτσι σε βλέπω με τη σκέψη μου, ποτέ διαφορετικά, μόνο έτσι. Κυρία Παρακίσιος Μαρινέλληνες, Μόρτα και ζητάει. Λοιπόν, βλέπετε εσείς ήδη την παράσταση, την παράσταση Εμίλια Γκαλώτη του Gotthold Ephraim Lessing από το Εθνικό Θέατρο που βρίσκεται στην Αθήνα, στο κτίριο Τσίλερ Κεντρική Σκηνή. Και να σας πω ότι αυτή η παράσταση παίζεται το βράδυ, η προηγούμενη του Σιρανό παίζεται το απόγευμα στις 5.30. Οπότε όσοι από εσάς θέλετε στο 2310-500.005 που είναι το τηλέφωνο της εκπομπής, θα υπάρχει και ένα τρέιλ σε λίγο που θα σας ενημερώνει. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσουμε το συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για τη συγκεκριμένη παράσταση, για τις 2 παραστάσεις. Θα υπάρχει βέβαια και ξενοδοχείο που θα μπορέσουμε να μείνουμε και ταυτόχρονα θα υπάρχει την επόμενη μέρα, την Κυριακή το πρωί, ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, για όσους από εσάς δεν έχετε πάει, με δωρεάν ξενάγηση φυσικά και δωρεάν είσοδο, είναι όλα μέσα στην τιμή. Η τιμή χωρίς τις 2 θεατρικές παραστάσεις είναι στα 100 ευρώ. Με τις 2 θεατρικές παραστάσεις είναι κοντά στα 140-135 ευρώ, γιατί έχουμε έκπτωση λόγω του ομαδικού από το Εθνικό Θέατρο, οπότε κάπου εκεί θα είναι το ποσό. Θα ανακοινωθεί αυτό βέβαια σε τρέλ που θα γίνει για τη συγκεκριμένη εκδρομή. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή.